Νίκολς ήρθε σε ένα νέο ASMR Magma βίντεο στο απόψινο πρωινό. Θα απολαύσουμε μια μπιφτεκόπιτα με ντομάτα, μαρούλι και τυροσαλάτα, μια διπλή λουκανόπιτα με καζέρι και ένα κρουασάν γεμιστό με σοκολάτα. Επίσης θα απολαύσουμε και ένα παγωμένο φραπέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη που έκανατε στο κανάλι μου. Αν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε ένα like, ένα subscribe, ένα comment. Γράψτε ό,τι θέλετε, δικές σας ιδέες, προτάσεις, απορίες, ερωτήσεις, θέματα που θέλετε να συζητήσουμε, οτιδήποτε. Αν θέλετε, κοινοποιήστε το βίντεο μου και το κανάλι μου στους φίλους σας, στις φίλες σας, για να γίνει πάνω μας μεγαλύτερη. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σε όσους ξύπνησαν τώρα. Καλή όρεξη όσους τρώνε τώρα. Πρωινό ή οποιοδήποτε άλλο γεύμα. Να λόγω βέβαια και την ώρα που βλέπετε το βίντεο. Τα χαιρετίσματά μου και τα φιλιά μου σε όλους τους subscribers και σε όλους όσους βλέπουν και στηρίζουν το κανάλι. Να είστε όλοι καλά. Καλή όρεξη και καλή απόλαυση. Ας ξεκινήσουμε με τη λουκανόπιτα. Good morning, my friends, and welcome back to my new ASMR Magma video. Today, the breakfast we enjoy is burger pie, sausage pie, and croissant with merenda, Nutella. Thank you so much to support my channel. If you like my video, please like, subscribe, comment, write anything you want, your ideas, your opinions, food, dessert, snack, any question you have, anything you want. If you want to share my channel, my video to your friends, to be our company biggest, thank you so much to support my channel. I want to send my greetings to everybody, to all the subscribers, to everyone to watch and support my channel and my videos. Thank you so much. Good morning. Let's enjoy. Ωραία φιλαράκια μου. Καλημέρα. Αυτή τη στιγμή η ώρα είναι 8 παρά 4 Σάββατο το πρωί. Στην υγεία σας. Και κάνω βίντεο για όλους μου τους φαν. Να είστε όλοι καλά. Να περνάτε υπέροχα. Όπως ένας φίλος μας subscriber. Ένας φίλος μας subscriber έγραψε σε ένα σχόλιο να μιλήσω για την ήττα της Manchester από τη Σεβίλη. Και γι' αυτόν τον λόγο σε αυτό το βίντεο έβαλα τη φανέλα της Manchester. Η Manchester είναι μια από τις αγαπημένες ομάδες και είμαι πολύ δυσαρεστημένος για την ήττα από τη Σεβίλη και τον αποκλεισμό από το Europa League. Το θέμα ότι ήταν ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο πολύ μεγάλες ομάδες και επίσης ήταν, πώς να το πω, απέναντι στο φαβορί για το Europa League, γιατί η Σεβίλη έχει πάρει 3-4 συνεχόμενες χρονιές στο Europa League και είναι πάρα πολύ δυνατή ομάδα, μπορεί να το πάρει και φέτος, το πιο πιθανό δηλαδή. Το θέμα είναι όμως ότι μια ομάδα που όσο ήταν ο Μουρίνιο, μόνο ο Μουρίνιο πριν 4-5 χρόνια, μόνο τότε, μόνο για τον Μουρίνιο είχαν ξοδέψει 700 εκατομμύρια ευρώ για μεταγραφές. Και από όλες εκείνες τις πανάκριβες μεταγραφές που είχαν κάνει και είχαν ξοδέψει τόσα πολλά λεφτά, αυτή τη στιγμή άντε να μείναν κανένα δυο. Λουκάκου έφυγε, Σάντσες έφυγε, ο Άλεξ Σάντσες που πήγε στην Ίντερ, όλα έγιναν ξανά. Ξαναπήραν παίκτες, έφυγαν, λίγοι έμειναν.
με στεναχωρεί είναι ότι κρατάνε, ας πούμε, κάτι παίχτες που όπως φαίνονται, όπως ας πούμε βλέπω εγώ, δεν έχουν ιδέα από ποδόσφαιρο. Ας πούμε βάζουν αυτόν τον Maguire στο πρώτο αγώνα που παίξαμε στο Old Trafford. Αυτός έφταιγε που φάγαμε το δεύτερο γκολ. Από δικό του λάθος το φάγαμε. Και στη Σεβίλη, στην Ισπανία, και το τρίτο γκολ. Ναι, μεν έφταιγε και ο Τεχέα, ο τερματοφύλακας. Αλλά και ο Maguire ήταν από δίπλα που δεν έκανε τίποτα. Μια ομάδα που για να την αγοράσει κάποιος πρέπει να πληρώσει πάνω από 4 δις για να την πάρει. Την απογοητεύτηκε και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Όπως το έχω πει και σε ένα άλλο βίντεο, δική μου άποψη στο ποδόσφαιρο είναι ότι από τη στιγμή που έγινε επαγγελματικό έχασε την αξία του. Εγώ πιστεύω ότι όλοι οι αγώνες είναι στημένοι, τα πάντα. Ωραίες μου κάθομαι να δω έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, γιατί με την άποψη που έχω φτιάξει, που έχω δηλαδή από το ποδόσφαιρο, να πω τι να κάτσω να δω, αν το έχουν κανονίσει δηλαδή από πριν, δεν θα δεις κάτι θέαμα. Τώρα μια άλλη ομάδα που υποστηρίζω στην Ελλάδα είναι ο Ολυμπιακός, αλλά είναι μια ομάδα που τι να πω, κάθε χρόνο αλλάζει παίκτες, αλλάζει προπονητές, αλλάζει τα πάντα, ένα σταθερό ρόστερ δεν έχει, και το μόνο που τους νοιάζει είναι να παίρνουν ονόματα. Ας πούμε τώρα λένε ότι θα πάρουν τον Κατούζο ή τον Τσέραντ για προπονητή. Ονόματα, τι να τους κάνουμε αυτούς? Πάρτε τουλάχιστον κάποιους που να έχουν μεγάλη εμπειρία και ας μην είναι και ονόματα. Δηλαδή να πάρουν ονόματα παίκτες, ονόματα προπονητών, και η ομάδα πάλι να πάρει το κατηφόρο. Εκτός και αν μόνο αυτή είναι η λογική τους, δηλαδή να πορεύονται έτσι μόνο για το χρήμα. Πήγαν και πήραν, πήγαν και αγόρασαν τον Μαρσέλο από τη Ρεάλ ως ελεύθερη μεταγραφή λογικά, και εγώ τον Μαρσέλο θα το πήγαινα από τότε που ήταν στη Ρεάλ, και άντε να παίξει σύνολο ένα ημίχρονο συνολικά με όλα τα λεπτά που, γιατί αυτός για 5-10 λεπτά έπαιρνε στον αγωνιστικό χώρο. Ναι, έβαλε κανένα δυο κόλπος, έβαλε, αλλά έκατσε ένα εξάμου και σκόθηκε και έφυγε. Έκανε τις διακοπές του εδώ. Κάτσε. Και σκόθηκε και έφυγε. Και πήρε το Τσάβι Ροντρίγκες, τον άλλον παίκτη της Ρεάλ, που έπεσε σε μια άλλη ομάδα και τον έφερε στον Ολυμπιακό, και τώρα το διώχνει. Αυτόν διώχνεις, γιατί να διώξει το Φουρτούνι που είναι χαζοκόρης
Και πέναν λιχάν και ξεκινήσει να το βάλει να βάρεσει σουτ. Άχρωστα θα την πάει την μπάλα. Θα την έδιωξες τους χασοκόλληδες. Διώχνεις αυτόν τον παίκτη που είναι παίκτης. Εμένα πια το ενδιαφέρον μου και το ποδόσφαιρο έχει χαθεί. Γιατί πιστεύω όλα αυτά που είπα. Τι να πω. Το μόνο πρωτάθλημα. Υποστηρίζω την Μπαρτσελόνα, την Πάγια δεν την υποστηρίζω, αλλά μου αρέσει επειδή είναι πολύ δυνατή ομάδα. Τουλάχιστον μπορεί και εκεί να γίνονται τέτοια πράγματα, αλλά τουλάχιστον υπάρχει και θέμα, είναι πιο δυνατό πρωτάθλημα. Δεν είναι, πώς να το πω ρε παιδί μου, η μια ομάδα κάθεται και η άλλη κάνει ό,τι θέλει. Είναι διαφορετικό, τέλος πάντων. Okay, my friends, one more day, say my mom, my it's finished. Thank you so much. Watch my video, if you like my video, press like, subscribe, comment. Sorry, write anything you want. Sorry, your opinions, your ideas. Snack, dessert, food. Any question you have, anything you want, if you want to share my channel, my video to your friends, to be our company, because thank you so much, see you to the next video. Ωραία φίλοι μου και φίλες μου, άλλο ένα ASMR Magma video. Έφτασε στο τέλος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like, ένα subscribe, ένα comment. Γράψτε ό,τι θέλετε, δικές σας ιδέες, προτάσεις, φαγητά, snack, γλυκά. Ερωτήσεις, θέματα που θέλετε να συζητήσουμε, οτιδήποτε. Αν θέλετε, κοινοποιήστε το φίτο μου και το κανάλι μου στους φίλους σας, στις φίλες σας, για να γίνει η παρέα μας μεγαλύτερη. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε τέλεια και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!